Κύριε Καζαντζίδη, καλημέρα στους αγρότες σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημα. Ναι, το άκουσα πολύ καλά. Ναι, ναι, θέλω έτσι από αυτού να τοποθετηθείτε. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές εκ των αποτελεσμάτων ότι η φιλοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ περί ανατροπής κυβερνητικής και επομένως της αποσταθεροποίησης των δεδομένων της χώρας δεν πέρασε στον Έλληνα πολίτη. Ο πολίτης έστειλε ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τύχηκαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ελαττώθηκαν της Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά δεν είναι τεράστια που να σηματοδοτεί ανατροπή. Είναι όμως αρκετή, ικανή, ώστε να δηλώνει, να δηλώνεται το θέμα αλφαγιότητα ότι κύριοι κυβερνητικοί εταίροι, εγώ θέλω πέρα από την μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και θέλω αλλαγές κυρίως στο κοινωνικό κράτος. Αλλαγές στη βάση και στη φιλοσοφία των ιδρυτικών αρχών, αν θέλετε, της κεντροδεξιάς παράταξης, που ήθελε να παρέχεται παιδεία, υγεία και εθνική άμυνα με κυβερνητική πρωτοβουλία και από εκεί και μετά ο ιδιώτης να μπορεί να ανταγωνίζεται πίσω όρους στο κράτος στους υπόλοιπους τομείς. Νομίζω ότι το μήνυμα ελήφθη. Είναι αλήθεια ότι τα δύο χρόνια που πέρασαν ήταν εξαιρετικώς επιβαρυντικά για τον Έλληνα και την Ελληνίδα και ειλικρινά επιτρέψτε μου να πω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το περιγράψαμε, ότι δεν σε ανατρέπω, σε θέλω, ξέρω ότι κάνεις πολύ σοβαρή προσπάθεια, αλλά φίλε πρέπει να διορθωθείς. Πρέπει να διορθώσεις πράγματα γιατί εγώ υποφέρω, γιατί έχω ανεργία, γιατί έχω έλλειμμα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί έχω προβλήματα πολλά. Κύριε Σολβέτο, είναι ευανάγνωστα τα μηνύματα κατά τη δική μου εκτίμηση, αν κάποιος θέλει να τα μελετήσει σωστά και όχι επικοινωνιακά. Πέστε μου όμως κάτι, είναι γεγονός ότι υπάρχει δαμόκλειος σπάθη των πολιτικών που πρέπει να εκφραστούν από την κυβέρνηση κάτω από αυτή την πίεση. Πώς είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί στο οικονομικό γεγονός, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, η κυβέρνηση για να αποδώσουν καρπούς τον επόμενο χρονικό διάστημα? Ακούστε να δείτε. Υπάρχει η βραχυπρόθεσμη, η μέσο πρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη η πολιτική. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, θα το πω έτσι. Λοιπόν, περάσαμε πολύ δύσκολα τα δύο χρόνια. Ήμασταν μεταξύ σφύρας και άσμονος. Φάνηκε φως στο βάθος του τούνελ. Το ζητούμενο πλέον για την πατρίδα, κατά την άποψή μου, συνίσταται σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι να σταματήσει να αυξάνεται αυτό που λέμε χρέος και να γίνεται αποζήμιση κατά κάποιο τρόπο της ενέργειας του Έλληνα, των αποταμιεύσεών του, των φιλοδοξιών του και των ονείρων του, είτε με χούρεμα είτε με επιμήκυνση. Πρέπει τόκοι να σταματήσουν να είναι τόσο μεγάλοι. Υπενθυμίζω ότι η πρόπερση ήταν 16 δισεκατομμύρια. Πέρυσι ήταν 12 δισεκατομμύρια και φέτος ήταν 6 δισεκατομμύρια. Αυτά μαζί με την συγκροτημένη πολιτική που εφαρμόστηκε είχαν ως αποτέλεσμα και το γνωρίζετε καλύτερα τα νούμερα αφενός μεν να λένε ότι σήμερα εισπράττουμε περισσότερα από όσα ξοδεύουμε, από όσα δαπανάμε και βέβαια αυτό χάρη των θυσιών του ελληνικού λαού και δεύτερον εξάγουμε περίπου τα ίδια με αυτά που εισάγουμε. Ενώ μέχρι τώρα τα ισοζύγια ήταν εξαιρετικά. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι στην αμεσότητα με τον πολίτη, κύριε Σολάτο. Μα δεν ακούσατε, είπα δύο άξονες. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Το μακροοικονομικό μέγεθος. Το δεύτερο τώρα, θα πρέπει να καταλάβουν και οι εταίροι ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και ότι εφόσον δεν προκύψει αυτή η ελάφρυνση του χρέους δια των τόκων, που σημαίνει είτε επιμήκυνση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είτε κούρεμα, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική. Ζητούμενο μεγάλο είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Το σκέτο ανάπτυξη για μένα δεν μου λέει τίποτα. Εγώ θέλω ανάπτυξη με θέσεις εργασίας. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να τελειώνουμε και είναι νομίζω θέμα εβδομάδων ή μηνών, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο νομίζω πως θα έχει ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Εάν δεν καταφέρουμε το να το ρυθμίσουμε, υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Σολδάτε, είναι γεγονός πάντως, οι αναλυτές εκφράζουν την βεβαιότητα ότι η σύνθεση των κομμάτων και η αποσταθεροποίηση της ΑΝΕΛ μπορεί να δημιουργήσει
και κυβέρνηση συνοχής μέχρι το 2016, ξεπερνώντας το σκόπελο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορεί πιθανόν μετά την παταγώδη αποτυχία της Δημοκρατικής Αριστεράς, αυτό δηλαδή, να επανέλθει στην κυβέρνηση κτλ. Το βλέπετε εσείς αυτό, ή το τοπίο το πολιτικό είναι τόσο άσχημο? Διαφωνώ με αυτή την αντίληψη, ναι. Και διαφωνώ, δεν αποκλείεται τίποτα στην πολιτική, έτσι, τα πάντα, ναι, είναι ρευστά. Λοιπόν, αλλά διαφωνώ, διότι τα αποτελέσματα συγκεκριμένα μπορεί να δώσανε έδρες και ποσοστά σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, αλλά όπως ξέρετε η κάθε κοινωνική στηρίζεται στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εντός κοινοβουλίου λοιπόν οι αριθμοί είναι για να μπορέσεις να πας πιο πέρα από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν αρκεί να σου λέει το ποτάμι ναι. Το ποτάμι μέσα στη Βουλή δεν είναι. Εγώ διαμήρισα. Για να μπορέσει να πας. Όχι, θέλω να πω, μου είπατε για συρρήκνωση των ΑΝΕΛ. Είναι αντίστοιχο. Ναι, μα γιατί... οι ΑΝΕΛ έχουν εντός Βουλής έχουν 16 βουλευτές. Άρα, συρρυκνώθηκαν, δεν συρρυκνώθηκαν οι ΑΝΕΛ. Θα πρέπει αυτοί οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν την ψήφο 2012. Σήμερα στο κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσουν. Δηλαδή η δύναμη των ΑΝΕΛ μπορεί να συρρυκνώσει και σε ευρωεκλογές. Στο κοινοβούλιο συρρυκνώθηκε ο αριθμός των βουλευτών. Αποδυναμώθηκε η κοινοβουλευτική του ομάδα, κύριε Σολδάτη, το γνωρίζετε. Επειδή έφυγαν 2-3 βουλευτές. Όχι όμως σήμερα. Πολλοί ανεξάρτητοι. Πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι, 20? Επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι. Οι ΑΝΕΛ χάσανε από την αρχή 2 βουλευτές. 3. Νομίζω στους 15 ή 19-16, δεν θυμάμαι, μπορεί τα νούμερα λίγο, αλλά εκεί πάνω είμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι η Δημοκρατία, είναι αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών. Τα νούμερα των κοινοβουλευτικών ομάδων είναι αυτά που καθορίζουν. Εσείς πιστεύετε ότι δεν είναι βουλή. Εύκολο αυτό να συμβεί, λέτε, αν καταλαβαίνω. Όχι, όχι, δεν αποκλείω τίποτε, αλλά δεν είναι το χθεσινό αποτέλεσμα που καθορίζει την κυβερνητική προοπτική με βάση το σκόπελο που τον ονομάζεται της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Mm. Δηλαδή μπορεί η Δημάρ να εξαφανιστεί, αλλά η Δημάρ έχει 15-16 βουλευτές εκεί μέσα. Ναι, αυτό λέω, κύριε Σολδάτε. Λοιπόν, για να γίνει λοιπόν υπέρβαση, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Να υπάρχει πρόσωπο κοινής αποδοχής για να μπορέσει να ξεπεραστεί ο σκόπελος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, σύμφωνα μαζί σε αυτό. Αυτό λέω. Ακούστε, το κοινής αποδοχής. Το κοινή που λέτε είναι μια παράμετρος. Διότι έρχονται και σου λένε ορισμένοι που καμιά φορά καβαλάνε και καλάμι. Εγώ τον Καζατζίδη θα τον βγάλω μετά τον Φεβρουάριο πρόεδρο. Ναι, τον αποδέχομαι, ναι, τον Καζατζίδη, ναι, αλλά τώρα θέλω εκλογές. Ναι. Το θέμα είναι γιατί θέλει εκλογές ο καθένας. Οι ΑΝΕΛ θα συνεχίσουν να θέλουν εκλογές με το 3,5% που πήρανε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αυτό το κόμμα μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Είναι ένα ενδεχόμενο. Ναι, κύριε Σολδάτε, να πάμε λίγο στην απρόσμενη ήττα του κυρίου Μαργέλη, και ξαφνικά φαίνεται ότι ο συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Αραβανή φαίνεται στήριξε απλόχερα τον σημερινό δήμαρχο Λευκάδας. Και βεβαίως ήταν και μια απρόσμενη μεγάλη νίκη του κυρίου Γαλατσέδου. Ναι. Ως προς το πρώτο, να ξεκινήσω από αυτό, είναι νομίζω λαθεμένη η ανάγνωση και βεβαίως καταθέτω τη δική μου προσωπική και πολιτική γνώμη. Ναι. Ο συνδυασμός του κ. Αραβανή, όπως ξέρετε, και πάρει 23% στον πρώτο γύρο. Ένα μέρος αυτών δεν προερχόταν από το χώρο της κεντροδεξιάς, μικρό όμως, δεν το προσδιορίζω πάνω από 2-3 μονάδες. Ναι. Τώρα να μην καθίσω να το αναλύσω με λεπτομέρειες. Λοιπόν, το δεδομένο είναι ότι ο συνδυασμός του κ. Μαρ... 34 πήγε στους 45, αυξήθηκε 10 μονάδες, ενώ ο συνδυασμός του κ. Δρακονταϊδή από το 24 και από το 25 πήγε στο 55, αυξήθηκε 30 μονάδες. Λοιπόν, οι 30 μονάδες κατά τις οποίες αυξήθηκε ο συνδυασμός του κ. Δρακονταϊδή είναι προφανές ότι δεν προέρχονται από τον συνδυασμό του κ. Αραβανή. Σε κάθαρα πράγματα. 30 μονάδες επάνω πήγε ο Δρακονταϊδής από το 25 στο 55. Και 10 μονάδες πήγε ο Μαργέλης. Σε αριθμό ψήφων είναι γι' αυτό. Λοιπόν, το ποσοστό είναι που αντιπροσωπεύει τα πάντα. Ναι, κύριε Σολδάτε, συγγνώμη, ακούστε με. Από ακούστε πού με βγήκε λίγο. Ο κύριος Δρακονταϊδής? Ο κόσμος Λευκάδας τον ψήφισε. Αλλά δεν έχει χρώμα. Εσείς λέτε δεν είναι από το συνδυασμό του κυρίου Αραβανή. Από πού είναι? Όχι, λέω ότι είναι πολύ λαθασμένη και το υποστηρίζω αυτό. Εξαιρετικώς λαθασμένη αυτή η ανάγνωση. Διότι ο κύριος Αραβανής, επαναλαμβάνω, πήρε 23%. 1-2-3%. Εγώ τόσο το προσδιορίζω και μπορώ, αν θέλετε, να σας το αναλύσω και με ψήφους. Προέρχεται
από τον υφιστάμενο δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Κώστα Ραβανή, με 2-3 εκπροσώπους που είχε μέσα και οι οποίοι πήγανε καλά στα σταυροδοσία. Λοιπόν, επομένως λέω ότι αυτός ο συνδυασμός, ένα 20%, δεν αρκεί ώστε να πάει τόσο ψηλά ο Δραποντιαδής. Εκτός λοιπόν, λέω, από τον συνδυασμό του κύριου Αβανή, μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ο συνδυασμός του ΚΚΕ, ο ανεξάρτητος εντός ή εκτός εισαγωγικών του κυρίου Γρηγόρη, 8%, υπήρχε Αδερσία, υπήρχε. Λοιπόν, ο κύριος Μαργέλης φαίνεται πως έπιασε τα βάνη, το 45%, και ο κύριος Δραποντιαδής ξεπέρασε το 50% και πήγε στο 55%. Θα σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Καζατζήδη, και κάποια φορά που θα βρεθούμε και από κοντά, θα σας το δείξω κιόλας, γιατί σε προσωπικό επίπεδο εγώ θέλω να τεκμηριώνω αυτό που λέω. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ έχουν και μέτρηση στα χέρια τους και ξέρουν ποια ήταν η βούληση των πολιτών. Αφήστε τώρα τους Αραβανίδες, τους Μαγέγγιδες, τους Δραποντιαδίδες, τα πρόσωπα. Ακούω είδηση, κύριε Σολάτο. Τι ακούγεται είδηση? Έχουμε μέτρηση στα χέρια μας, στην οποία διατυπώνεται η δυνητική ψήφος μεταξύ των δύο, των όποιων δύο μονομάχων. Δηλαδή, έχει μια αντιπαράθεση δημοσκοπική, βεβαίως, μεταξύ Δραποντιαδί Μαργέλη, μεταξύ Δραποντιαδί κάποτε Καβαδά, παραλίγο να κατέβει ένας Καβαδάς, ο κύριος Καβαδάς, που βγήκε δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, γίνανε αυτά οι 3-4 συγκρίσεις. Εκεί μέσα λοιπόν υπήρχε το ερώτημα, εάν ήταν να ψηφίσετε μεταξύ Σολάτου και Καζατζήδη, ή μεταξύ, ξέρω εγώ, Δραποντιαδί και Μαργέλη, μάλλον η ερώτηση ήταν η εξής. Θα ψηφίζατε τον κύριο Δραποντιαδί στο δεύτερο γύρο, θα μπορούσατε να τον ψηφίσετε, έχετε πρόβλημα δηλαδή? Υπήρχε λοιπόν μια απάντηση. Λοιπόν, ψηφίζαμε, δεν θα τον ψηφίσουμε, τα νούμερα τα έχω. Το ίδιο ερώτημα ήταν για τον κύριο Μαργέλη, το ίδιο ήταν για τον κύριο Καβαδά που φιλοδοξούσε να γίνει ο δήμαρχος, τα ίδια ήταν για τον κύριο Αραβανή, τον νυν δήμαρχο που ακόμα δεν είχε ξεκαθαριστεί αν θα είναι υποψήφιος ή όχι, άρα γνωρίζαμε ποια είναι η πρόθεση των πολιτών. Ο καθένας έχει μια ιστορία εδώ. Καλά, δεν λέμε ότι παίξατε. Κοιτάξτε, εγώ διαβάζω τα site της Λευκάδας και από εκεί κάνω την ερώτηση, γιατί αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα για τη Νέα Δημοκρατία και τον συνδυασμό του κυρίου Αραβανή. Ναι, τον οποίο υποστηρίξατε. Γι' αυτό σας έκανα το ερώτημα, κύριε Σολδάτε. Κύριε Καζατζήδη μου, ξέρω ότι έχει αναπτυχθεί μια τέτοια φιλολογία. Πιστέψτε με, είναι λαθεμένη. Προφανώς κάποιο ποσοστό των ψηφοφόρων του κυρίου Βασίλη Αραβανή πήγε στον κύριο Δραποντιαδί, όπως και ένα άλλο ποσοστό πήγε στον κύριο Μαργέλη. Τώρα από εκεί και μετά σας λέγω ότι γνωρίζω εδώ και μήνες την πρόθεση στα πρόσωπα. Ωραία. Να ξεπεράσουμε τον πρώτο βαθμό και να πάμε λίγο στο δεύτερο, την απρόσμενη ήττα του κυρίου Σπύρου. Όχι, δεν ήταν απρόσμενη. Δεν ήταν. Ακούστε να δείτε. Όχι, δεν ήταν απρόσμενη. Βλέπετε τι έγινε στις περιφέρειες της χώρας, υπάρχει το συγκριτικό στοιχείο. Νομίζω ότι πολύ απλά οι πολίτες δεν αγκάλιασαν την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε στα 3,5 χρόνια και η οποία κατά την άποψή μου βαρύ. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι περιμέναν περισσότερα και γίναν λιγότερα, ίσως να οφείλεται και σε λόγους επικοινωνίας και σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Και φυσικά έχει να κάνει και με το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Πανελλήνιο, στο γεγονός δηλαδή ότι μια κεντροαριστερή περιφέρεια όπως τα Ιόνια νησιά είναι ευκολότερο να κερδιθεί από κάποιον ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι από κάποιον που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Παραλαμβάνω, είναι μια περιφέρεια με κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Αυτό διαφάνει. Το είπε και ο κύριος Δένδιας αυτό εχθές το βράδυ. Με ακούτε? Ναι, ο κύριος Δένδιας, λέω, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Το είπε και εχθές το βράδυ. Ναι, ακούστε με, στην Κέρκυρα είχε 22 μονάδες διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. 17,5-18 έναντι 38, το φαντάζεστε. Μάλιστα. Και η Κέρκυρα είναι τα μισά Ιόνια σε πληθυσμό. Ναι. Λοιπόν, ασφαλώς επηρεάζει το ένα το άλλο. Λοιπόν, όπως επίσης ξέρετε, τους Λευκάδα ήρθαμε περίπου ίσα-ίσα. 49-51. Αλλά στα άλλα τρία νησιά τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για τον κύριο Σπύρου, όπως ήταν και πολύ άσχημα. Ίσως εγώ, ξέρετε τι μετρώ, και την αυτοδιοικητική του πορεία του κύριου Σπύρου, η οποία δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αυτό σας το λέω κάνοντας εκτιμήσεις γενικότερα. Ίσως δεν προέβαλε σωστά το έργο του, ίσως δεν ξέρω πώς γυρίσει. Είδατε που το είπα και εγώ. Είπα δύο πράγματα. Περίμενε ενδεχομένως ο κόσμος περισσότερα. Ένα. Και δεύτερον,
ότι η επικοινωνία ίσως δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Δηλαδή δεν επικοινώνησε και αυτά τα πράγματα που έκανε κατά τον ορθότερο τρόπο. Μάλιστα. Όλα παίζουν το ρόλο. Κύριε Σολάτο... Είναι όμως το κυρίαρχο γεγονός ότι η διαφορά κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς στα επένδυσα είναι σαφώς ναι. υπέρ της κεντροαριστεράς. Άλλωστε σας θυμίζω ότι και στις προηγούμενες εκλογές δευτέρου βαθμού το 2010 ο κύριος Σπυρού βγήκε επειδή το τότε ισχυρό Πασόκ ήταν διασπασμένο ακριβώς. και στο δεύτερο γύρο του τα έδωσε. Έτσι έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι τελείωσαν οι δημοτικές εκλογές, η κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία της και νομίζω ότι όλοι θα συνεργαστούμε για το καλό της Λευκάδας με τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων όπως τη δική σας, γιατί νομίζω ο κύριος Δρακονταϊδής, ένας άνθρωπος που επέμενε πολλά χρόνια στην υποψηφιότητά του, δικαιώνεται σε έναν βαθμό, από εκεί και πέρα πρέπει να αποδείξει το λόγος του, ο αντιπολιτευτικός είναι εύκολος, στην πράξη όμως δείχνει πραγματικά το μέγεθος του πολιτικού άνδρα και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το έστειλα και προσωπικό μήνυμα. Έχοντας... Κύριε Καζαζίδη μου, ναι. κύριε Καζαζίδη μου σε προσωπικό επίπεδο το έχω ευχηθεί καλή επιτυχία σήμερα το πρωί. Είναι προφανές ότι και για όσους με γνωρίζουν και με γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Λευκάδας ότι δεν υπάρχει διακύβευση όταν πρόκειται να υπερασπιστώ τα δίκαια της Λευκάδας. Ασφαλώς για τα τοπικά ζητήματα είμαι ψυχή το σώμα της στη διάθεση του όποιου θεσμικού παράγοντα. Αυτό ισχύει και για τον Αντιπεριφερειάρχη και για τον Περιφερειάρχη του Καινούριου και για τον Δήμαρχο. Τη θέλω τη συνεργασία, την έχω επιδιώξει, το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, επί ημερών μου πάντα υπήρχε συνεργασία θεσμικών παραγόντων και μάλιστα με δικές μου πρωτοβουλίες. Μαζευόμασταν και καθορίζαμε μετά τις Λευκάδες. Από εκεί και μετά έχω να πω το εξής. Τώρα, τόσο ο Περιφερειάρχης ο Καινούργιος και ο Αντιπεριφερειάρχης της Λευκάδας, όσο και ο Δήμαρχος, καταλαβαίνετε ότι είναι αντιμέτωποι με την ρίση αρχή άντρα δείκνηση. Τώρα πλέον, ο καθένας από εμάς, εμείς έχουμε ένα παρελθόν πολιτικό, μας έχει δοκιμάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι μας έδωσε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, και αυτό δεν γίνεται όταν δεν είναι ικανοποιημένος. Από εκεί και μετά, ο καθένας κρίνεται πλέον επί το έργο και όχι επί το πράξεων. Έχετε δίκιο. Κύριε Σολάτο, σωστό είναι αυτό που λέτε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην όμορφη Λευκάδα και σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά. Αντεύχομαι και για την Πρέβεζο και για τις άλλες περιοχές. Να είστε καλά. Τις γειτονικές. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές.